Κοίταξε, ο Άρης με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ο Άρης στο χώρο του κέντρου. Με πολλούς παίκτες και καλούς παίκτες, με άριστα το 10 στο 7,5 με 8. Ο ΠΑΟΚ έχει απώλεια τον Καντουρί μεγάλη και από εκεί και πέρα, αν κοιτάξει ο Γκαρσία στον πάγκο, δεν πρόκειται να βρει παίκτη στο χώρο του ΧΑΦ. Ένα είναι αυτό, πλεονεκτεί πολύ ο Άρης στο χώρο του κέντρου. Στα φορ είναι μία ή άλλη, με άνοδο του Μάνου και στο κατακτητικό, όχι στο κατακτητικό, στο μεγάλο χώρο κτλ. Σε καλή φόρμα είναι, εν αντιθέσει με τα φορ του ΠΑΟΚ που είναι σε κακό δρόμο. Παρά τα αυτά όμως θα πω ότι είναι μία ή άλλη ιστορία. Όλο το σκηνικό θα πάει στο παιχνίδι στα άκρα. Δηλαδή έχουμε δυο κακά πλάγια μπακ για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιαννούλης αν παίξει δεν είναι σε καλή κατάσταση. Επαναλαμβάνω, ο καλός Γιαννούλης αν ήταν δεν θα το έλεγα αυτό. Και δυο πολύ κακά μπακ για τον Άρη. Εκεί πέρα υπάρχουν ο Γκαρσία με τον Γκάμα για τον Άρη και ο Ζίβκοβιτς με τον Τζόλι για τον ΠΑΟΚ. Ελαφρώς έως πολύ, ελαφρώς καλύτεροι οι δύο του ΠΑΟΚ. Σε καλύτερη φόρμα, σε καλύτερη κατάσταση. Αν πάρει μπάλα, πιστεύω ότι θα γίνει μια μάχη με τις δύο ομάδες, ποιος θα κερδίσει το κέντρο, για να πάει την μπάλα στις πλευρές και να χτυπήσουν τις αδύνατες πλευρές. Ο ΠΑΟΚ στα άκρα και ο Άρης στα άκρα, με καλούς εξτρέμ και οι δύο ομάδες. Δύσκολο να βγει νικητής από αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν μου βάζαν το πιστόλι σε ρώσικη ρουλέτα και αν μου λέγανε πες ένα αποτέλεσμα, εγώ θα έλεγα το Χ και μάλιστα στο άντερ. Αν ξεφύγει από το Χ, θα βλέπεις κάπου να γέρνει έστω και λίγο. Αν ξεφύγει από το Χ, θα πάει στον Άσο. Γιατί θα πάει στον Άσο? Γιατί αυτή τη στιγμή... Άρα το τελευταίο αποτέλεσμα που προβλέπεις είναι διπλό δηλαδή. Το τελευταίο αποτέλεσμα. Το τελευταίο είναι διπλό. Ξεκινάω φουλ με Χ. Φουλ με Χ. Αυτό το βασίζεις ότι θεωρείς πολύ σημαντικό την υπεροχή του Άρη στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Ο Άρης αυτή τη στιγμή στο χώρο του κέντρου. Και δεν έχει εναλλακτικές και για αλλαγές ίσως το 90 λεπτό. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλαγές. Ναι. Ο Άρης είναι ευλογημένος στο χώρο του κέντρου. Αν του πολλές εναλλακτικές. Το πιο πιθανό του πάρει το κέντρο. Βέβαια, ο Άρης μπορεί να παρασυρθεί και μπορεί να χάσει το μάτς μόνο σε μία περίπτωση. Παίρνοντας το χώρο του κέντρου, αρχίζει και παίρνει κατοχές και στην υπεροχή του φάει γκολ ενάντια στη ροή του παιχνιδιού. Και εκεί κινδυνεύει ο Άρης περισσότερο. Γιατί αν πάρει το κέντρο και αρχίζει και παίρνει θάρρος ότι εγώ είμαι ο ηγέτης, ο αφέντης του παιχνιδιού και δεν προσεχτούν στο χώρο οι τρεις του ΠΑΟΚ μπροστά, οι δύο ιδιαίτερα, μπορεί να έχει ο Άρης μια κατοχή 60-40 και να χάσει 1-2 το μάτς. Δεν πρέπει να βρει χώρο ο ΠΑΟΚ για αντεπίθεση. Δηλαδή ο Άρης θα πρέπει να φτιάξει το παιχνίδι του στο να πάρω στο Χ και μετά θα πάρω ένα μικρό ρίσκο να κερδίσω. Όχι μεγάλα ρίσκα, γιατί στην κακή του ΠΑΟΚ μέρα μπορεί δύο φάσεις με ένας με έναν ή δύο φορ, οι δύο εξτρέμ να κάνουν το μάτς 0-2 και να είναι μια μαγική εικόνα το παιχνίδι. Εκεί θα πρέπει ο Άρης να προσέξει για να μην χάσει το παιχνίδι όταν θα υπερέχει κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.